διακοπτικό τρόπο σχολίασε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερχομενού τα νέα μέτρα στήριξης που εξήγηλε το Υπουργείο Οικονομίας και στα οποία ανέταξε τον κλάδο των αγροτών. Δεν ελαφρύνει τίποτα στους αγρότες. Είναι πέρασε και δεν ακούμπησε. Δεν έχω καταλάβει τι ήταν αυτό. Είναι καθαρά επικοινωνιακό. Και εγώ λοιπόν επικοινωνιακά θα πω ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό, αλλά ούτε χάιδεμα δεν μας έκανε. Η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2020 και οι διευκολύνσεις στις διαδικασίες μετάταξης των αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς για επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, όπως υποστηρίζει ο Βασίλης Αγαλάς, αποτελούν μέτρα που πέρασαν και δεν ακούμπησαν τον αγροτικό κόσμο. Δεν κατάλαβα τι μέτρα ελάφρυνσης είναι αυτά. Δηλαδή, για το έτος το 2021 με φορολογικό το 2020 χαρίζει την εισφορά αλληλεγγύης, δηλαδή 200 ευρώ. Αυτό είναι που μας βοηθάει, τα 200 ευρώ. Γιατί το άλλο, που λέει ότι η μετάβαση από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό, δεν ισχύει. Σαφώς και όλοι το κάναν. Όσοι περνάγαν τις 5.000 ενισχύσεις ή 15.000 εισόδημα, έπρεπε να πάνε να κάνουν τη μετάβαση στην εφορία από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό. Κόστος, τίποτα. Με σφοδρότητα επιτέθηκε στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, η οποία επιτρέπει ουσιαστικά την ολοκληρωτική καταστροφή των αγροτών που καλλιεργούν και ζουν από τις λαϊκές αγορές. Δεν έχουν πληγεί τόσο πολύ οι αγρότες που είναι εκτατικής καλλιέργειας, αλλά οι αγρότες που καλλιεργούν για να πάνε στη λαϊκή να βγάλουν το εισόδημά τους έχουν καταστραφεί. Ο αγρότης που έχει νοικιάσει χωράφια για να καλλιεργήσει, να πάει να βγάλει το εισόδημά του, πώς θα τα βγάλει που είναι απαγορευμένα τα πάντα? Δεν μπορεί να μεταβεί από νομό σε νομό, δεν μπορεί να πάει να πουλήσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι κατεστραμμένος. Και βγαίνει σήμερα ο κύριος Υπουργός και λέει: του χαρίζω 200 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρω. Κάλεσε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών να προβλέψει για τους συναδέλφους του αγρότες των λαϊκών αγορών τουλάχιστον ένα επίδομα που θα τους επιτρέψει να επιβιώσουν. Ευελπιστούσαν όλοι οι αγρότες των λαϊκών αγορών να πάρουν ένα επίδομα. Ένα επίδομα το οποίο να τους βοηθήσει, αμή τι άλλον, να επιβιώσουν. Όχι να ούτε να αναπτυχθούν, ούτε να αντικαταστήσουν τα χαμένα έσοδά τους. Να επιβιώσουν. Και αυτό δεν έρχεται.